Εμπρός. Ναι. Ναι, φίλε, έλα. Έλα, τέκη, καλησπέρα, Δημήτρης Παναθηναϊκός. Γεια. Είπες πριν ότι δεν μπορούν να σε αντιμετωπίσουν έναν Ολυμπιακό, να τον αντιμετωπίσουν οι Παναθηναϊκοί στο τηλέφωνο. Το όνομά σου είπες. Δημήτρης. Άκου, Δημήτρη. Περίμενε. Σου λέω εγώ τώρα ότι έχω 12 πρωταθλήματα στα 13 χρόνια και εσύ έχεις ένα. Σωστά. Άλλο θέλω να σου πω εγώ. Α, άλλο θες να πεις. Εσύ είπες να μου πεις αυτά που είπα εγώ. Όχι, με πήρες, σε παίρνω τηλέφωνο να σου πω ότι σε έχω πάρει 3-4 φορές. Ναι, ναι, ναι. Και με έχεις κλείσει, δε ούτε σε έχω βρήσει ούτε και θα σε βρήσω, έτσι. Άκου, φίλε, όταν εμένα αμφισβητείς την ομάδα μου είναι σαν να με βρίζεις. Όχι, δεν βρίζω και δεν αμφισβητώ. Ρε, άκου τι σου λέω, αγόρι μου. Δημήτρη, άκου τι λέω. Κατάλαβε μια φορά. Άσε με να σου τελειώσω για να καταλάβεις τι εννοώ. Ρε, φιλαράκο, όχι, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Μπορείς να καταλάβεις τι εννοώ. Α, είσαι βλάκας. Καταρχήν σου είπα δεν σε βρίζω. Μα το βλάκας δεν βρίσκα. Είναι να έχεις μυαλό. Θέλεις να ακούς, μπορείς να μιλήσεις εσύ με Παναθηναϊκό. Ένα λεπτό! Δεν μπορείς να μιλήσεις με Παναθηναϊκό. Με Παναθηναϊκό να μιλήσεις. Επειδή λες ότι παίζω με Β' και Γ' Εθνική στο κύπελλο, ναι. Αποκλείστηκες από Β' Εθνική. Ένα αυτό. Το κρατάς. Ναι. Δεύτερο. Εσύ παίζεις από τι αποκλείστηκες. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, βλέπεις πλάτες. Τι κάνεις, τι κάνεις. Βλέπεις πλάτες. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Είσαι μείον 7. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Και τα λες όλα, ρε Δημήτρη. Και σε βλέπω αυθεντικό Παναθηναϊκό. Γιατί το πόλο το βγάζει απ' έξω. Το πόλο γιατί το βγάζει απ' έξω, γιατί το πόλο πέρσι ήμουν στη Β' Εθνική. Τι σου να πέρσι. Τι, πρόπερσι ήμουν στη Β' Εθνική, πέρσι ανέβηκα. Άντε ρε φίλε. Και δεν πιάνει αυτό. Να σου πω δηλαδή, θα μου βάλει ένα άθλημα. Όχι ρε φίλε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το βγάζω απ' έξω, ρε. Το βγάζω απ' έξω. Πάμε στα τρία. Στα τρία βήματα. Μέσα το θέλω και το βόλιο. Δημήτρη, ένα λεπτό. Τρία είσαι σε ένα. Ρε, ένα λεπτό. Θες να τα μετρήσουμε. Θέλεις. Για πάμε, για πάμε. Περίμενε και κάτι τελευταίο πριν. Α, περίμενε. Κάτι τελευταίο, επειδή λες εσύ για τη διαιτησία. Ρε, Δημήτρη, θες να μιλήσουμε. Τι και να γίνει φέτος στη διαιτησία. Άντε, για. Άστο, δεν πάει. Αφού σε βλάκα. Και το βλάκα δεν είναι βρισιά. Είναι ένα λίγο μυαλό. Το βλάκα είναι λίγο και επικίνδυνο. Άμα είναι κάποιο βλάκα, είναι λίγο επικίνδυνο, ξέρεις. Να είσαι βλάκα είναι επικίνδυνο. Είναι χειρότερο από ότι αν κάποιο βαστάει ένα πιστόλι. Είναι χειρότερο για μένα. Λοιπόν, άκου τώρα. Για να μιλήσω και να πω ότι θέλω να τα ακούσει. Γιατί δεν είναι να τα ακούσει ή να τα περάσει τα δικά σου. Λοιπόν, άκου. Στα τρία αθλήματα αυτά που λες, τι είμαι εγώ. Μπράβο. Ξέρεις που με περνάς αυτά τα τρία αθλήματα. Μόνο σε ένα με περνάς. Στα πρωταθλήματα. Στα άλλα δύο σε περνάω εγώ, Δημητράκη. Είμαστε εντάξει. Και στο βόλεϊ σε περνάω και στο ποδόσφαιρο σε περνάω. Ή κάνω λάθος, Δημητράκη. Τι, το τελευταίο μήνα με πήρες τηλέφωνο. Γιατί δεν με πήρες και πριν. Το τελευταίο μήνα που πήγες μπροστά στην βαθμολογία, βρήκες να μου πεις ότι ναι, είσαι πίσω, Τάκη. Και εγώ είδες, το ξεχνάω αυτό, το είδες, δεν το λέω. Και πάμε τώρα στην ουσία. Στα τρία αθλήματα, να πω όμως και το τέταρτο. Γιατί είσαι στον Β' Εθνική και τι με νοιάζει εμένα. Εσύ δεν λες ότι είσαι παντοτινός όλα τα σπορ, πώς το λένε. Προαντήσεις όλα τα σπορ παντοτινός. Πού δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω εγώ, Δημητράκη. Για πες μου, πού είσαι παντοτινός πρωταθλητής παντού. Πουθενά. Στα τέσσερα αθλήματα τελικά με λίγα λόγια, στα τρία σε περνάω. Στα πρωταθλήματα. Πού είσαι παντοτινός πρωταθλητής. Και εκεί ψεύτης είσαι. Δημητράκη, που τον τελευταίο μήνα βρέθηκες πρώτος στα τρία αθλήματα και με πήρες τηλέφωνο. Σε πάρε, Δημητράκη. Έχει κάνει η μαμά σου τόσο έξυπνο. Καλησπέρα. Πέρα. Κοίτα, στο μπάσκετ, ρε φίλε, γιατί δεν είμαστε καλύτερη ομάδα, σύμφωνοι σε αυτό. Τι είναι αυτό, θα πω πω, εσύ τι ποιος είσαι τώρα. Εσύ τι είσαι τώρα, τι είναι αυτό τώρα. Έλα, φύγε. Τι είναι αυτό τώρα, από πού βρέθηκες εσύ, ρε. Ρε, πού ήσουν εσύ. Τι είπε τώρα. Το ξαναλέω, γιατί εδώ δεν πάτε καλά. Στα τέσσερα αθλήματα, φίλοι μου Παναθηναϊκοί, στα τρία σε περνάω στα πρωταθλήματα. Και όποτε είσαι πρώτος όπως τώρα, λες Τάκη είσαι πελάτης. Και ξεχνάς τι σου έχω κάνει. Ποιος είναι τρελός, εγώ ή εσύ. Ποιος λέει ψέματα, εγώ ή εσύ. Για πέστε μου. Ολυμπιακός σας έχει πονέσει. Είναι λογικό να έχετε χάσει και να έχετε ζουρλαθεί. Είναι λογικό. Κατανοώ τον πόνο σας. Κατανοώ τη δυστυχία που έχετε.
Και εύχομαι να είναι μόνο ποδοσφαιρική. Στην άλλα, στη ζωή σας θα είστε μια χαρά. Αλλά εδώ δεν βλέπω ούτε σε άλλα μια χαρά. Εδώ έχετε σαλέψει, ρε. Εδώ δεν ξέρετε τι σας γίνεται, ρε. Εδώ βάζατε πανό υπέρ του τεκάτε και να με το διώξατε. Και δεν διαμαρτυρηθήκατε, ούτε πήγατε όπως πήγατε στο μπάσκετ να πείτε μη φύγει ο Μπράντοβιτς. Ενώ το είχατε βγάλει πανό όμως του τεκάτε. Έτσι δεν πάει. Ή κάνω λάθος πάλι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Τάκη, με ακούς? Ποιος είσαι εσύ πάλι? Ο Γιώργος ο Καραχάριος είμαι. Α. Δημοσιογράφος είμαι. Μπορώ να μιλήσω όμορφα και ήρεμα? Με δημοσιογράφος είμαι, δεν μιλάω. Καλό βράδυ. Έχετε άλλο συνάφη εσείς. Εσείς με το συνάφη σας. Εγώ θα μιλάω με οπαδούς. Και έστω κι αν είναι και τρέλη σαν τους Παναθηναϊκούς. Με δημοσιογράφους δεν μιλάω.